Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλή σας μέρα. Η σημερινή μας συνεδρίαση διεξάγεται δυστυχώς εν μέσω της αναμέτρησης με τις πυρκαγιές που και φέτος δοκιμάζουν τη χώρα. Το κράτος είναι παρόν από την πρώτη στιγμή σε εκατοντάδες εστίες σε ολόκληρη την επικράτεια. Όμως είχαμε ένα εξαιρετικά δύσκολο Ιούνιο από πλευράς καιρικών συνθήκων με υψηλή ξηρασία και ασυνήθιστα υψηλούς ανέμους για αυτήν την εποχή. Και θέλω να ξεκινήσω, αγαπητέ Υπουργέ Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, ευχαριστώντας όλα τα στελέχη της πρώτης γραμμής για την πολύ σπουδαία δουλειά την οποία έκαναν τις τελευταίες μέρες. Αλλά προφανώς να εφιστήσω και πάλι την προσοχή όλων μας σε ένα καλοκαίρι το οποίο προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Αλλά πιστεύω ότι αυτές τις μέρες είδαμε έναν πολύ καλύτερο στονισμό, είδαμε πολύ έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής, είδαμε για πρώτη φορά την μεγάλη σημασία των drones για τον έγκαιρο εντοπισμό των πυρκαγιών. Νομίζω είδαμε καλύτερο συντονισμό αστυνομίας, αυτοδιοίκησης και εθελοντών. Και νομίζω το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν παρά τις δύσκολες συνθήκες οι καμένες εκτάσεις και οι ζημιές να είναι περιορισμένες σε σχέση με το μέγεθος της απειλής. Αναζήτησα ενδεικτικά τα στοιχεία από τις δύο πολύ δύσκολες πυρκαγιές στην Πάρνηθα και στην Σταμάτα. Είναι σε κάθε μία από τις δύο πυρκαγιές λιγότερα από 1.000 στρέμματα, φαίνεται, τα στρέμματα τα οποία τελικά κάηκαν. Όμως αυτή η μάχη προφανώς και θα διαρκέσει. Μπαίνουμε πια στον σκληρό πυρήνα της αντιπυρικής περίοδου και σίγουρα δεν θα κερδιθεί χωρίς τη συνδρομή και των πολιτών, ιδιαίτερα στο πεδίο της πρόληψης, και γι' αυτό και αποφασίστηκε και από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας η παράταση των καθαρισμών των οικοπαίδων που εμπίπτουν στην πρόβλεψη του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Αναφερόμαστε πρωτίστως στα οικόπεδα τα οποία είναι εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμού. Παρατείνουμε την προθεσμία για 15 μέρες ακόμα, γιατί μπορεί οι δυνάμεις του κράτους να είναι πιο έτοιμες φέτος, μπορεί το νομικό μας οπλοστάσιο να είναι πιο ισχυρό. Όμως τίποτα, αποδεικνύεται αυτό και στην πράξη, δεν είναι πιο χρήσιμο από την έγκαιρη προετοιμασία και τη συμμετοχή του πολίτη στην συλλογική άμυνα απέναντι στους φυσικούς κινδύνους. Θέλω να τονίσω το μέτρο των καθαρισμών των οικοπαίδων εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην χώρα μας με αυτόν τον τρόπο. Είναι λογικό, θα έλεγα, να έχει παρουσιάσει κάποιες αρχικές αριθμίες, αλλά νομίζω ότι και αυτές οι αδυναμίες δεν μετριάζουν καθόλου τη σημασία τους. Παραπάνω 500.000 οικόπεδα για εκτάσεις κάθε μεγέθους έχουν ήδη δηλωθεί στην σχετική πλατφόρμα. Και προφανώς ο σκοπός μας είναι να αυξήσουμε κι άλλο αυτόν τον αριθμό, έστω και αν βρισκόμαστε πια στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου. Και νομίζω ότι και σε συνεργασία το Υπουργείο Εσωτερικών και με την τοπική αυτοδιοίκηση έχουμε δρομολογήσει και για την αφαίρεση των συσσωρευμένων κλαδιών, ειδικά στις περιοχές της Αττικής, ώστε να μην αποτελούν και αυτά ενδυνάμει εστίες πυρκαγιάς. Οπότε, κύριε Υπουργέ, θα μας μιλήσετε και στην συνέχεια, θα μας παρουσιάσετε στη συνέχεια λίγο πιο αναλυτικά τα στοιχεία, αλλά τονίζω ότι τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά μας και προφανώς αυτό επιβάλλει τον καλύτερο δυνατό στονισμό μεταξύ όλων των υπηρεσιών, των ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας, των δασικών μας υπηρεσιών. Και νομίζω ότι εκεί πράγματι έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική τομή με πολύ καλύτερη παρουσία των δασικών υπαλλήλων στο πεδίο από την πρώτη στιγμή. Θυμίζω ότι με δικιά μας απόφαση οι δασικές υπηρεσίες μετακινήθηκαν, η αρμοδιότητά τους μετέπεσε από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, και νομίζω ότι αυτή ήταν μια παρέμβαση η οποία έχει ήδη δείξει ουσιαστικά δείγματα γραφής.
αν την συνδυάσουμε και με την σημαντική δουλειά που έχει γίνει στο επίπεδο της οργανωμένης πρόληψης από το Υπουργείο, αξιοποιώντας και σημαντικούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο θα αποτελέσει και αυτό αντικείμενο της σημερινής μας συνεδρίασης, καθώς ο αναπληρωτής υπουργός κ. Παπαθανάσης θα παρουσιάσει συνολικά την πρόοδο υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως γνωρίζετε καλά, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα και αυστηρά ορόσημα τα οποία πρέπει να τηρηθούν, αλλά νομίζω ότι είναι καλό σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου να έχετε όλες και όλοι μια συνολική εικόνα για την πρόοδο των διαδικασιών του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να γνωρίζετε και ακόμα καλύτερα τη σημασία της επίτευξης των ατομικών οροσήμων για τη συλλογική πρόοδο αυτού του πολύ σημαντικού χρηματοδοτικού εργαλείου. Θα συζητήσουμε και άλλα θέματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα μετά την απόφαση την οποία πήραμε για την έκτακτη φορολόγηση των δηληστηρίων, προκειμένου να στηριχθούν οι πιο αδύναμοι συμπολίτες μας. Η προσοχή μας στρέφεται στη βελτίωση κρίσιμων λειτουργιών του κράτους. Έχουμε ήδη κάνει μια πρώτη ουσιαστική σύσκεψη με το Υπουργείο Εσωτερικών για το ζήτημα, το οποίο ξέρω ότι σας απασχολεί όλους, που δεν είναι άλλο από την επιτάχυνση των διορισμών. Νομίζω ότι έχουμε πια εντοπίσει τις ιστορικές παθογένειες που εμποδίζουν ακόμα την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, ώστε αυτές να μην γίνονται τελικά άμεσα ορατές στον πολίτη. Αποφασίζουμε συχνά εμείς στο Υπουργικό Συμβούλιο κάθε χρόνο για την ετήσια κατανομή των διορισμών. Στην πράξη όμως, αυτή η απόφαση την οποία όλοι μαζί παίρνουμε υπονομεύεται τελικά από διαδικασίες περίπλοκες, γραφειοκρατικές, χειροκίνητες εν πολλής, που δεν αντιστοιχούν ούτε στις ανάγκες, ούτε στα επίγοντα χαρακτηριστικά τους. Και στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός και η Υφυπουργός Εσωτερικών θα εισηγηθούν μια σειρά από παρεμβάσεις με στόχο να αρθούν τέτοιου είδους εμπόδια. Ουσιαστικά, δηλαδή, φαινόμενα τα οποία οδηγούν είτε στην καθυστέρηση να αναλάβει κάποιος τα καθήκοντά του στο δημόσιο, είτε να μην εμφανίζεται καν όταν φτάνει η ώρα της επίσημης πρόσληψής του. Η επιδίωξη μας είναι απλή, να γίνονται όλα πολύ πιο σύντομα. Οι υποψήφοι, αναφέρω μόνο κάποια ενδεικτικά παραδείγματα των παρεμβάσεων που θα γίνουν, θα δηλώνουν εξ αρχής τη συγκεκριμένη θέση για την οποία ενδιαφέρονται, ώστε να μην την απορρίπτουν εκ των υστέρων. Δικαιολογητικά θα μπορούν να ελέγχονται ψηφιακά μέσω εσωτερικών διασταυρώσεων και με την υποστήριξη του συναρμόδιου Υπουργείου αρμόδια για θέματα ψηφιακών μεταρρυθμίσεων. Και βέβαια, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να κάνει τα χαρτιά του και να περνά τα σχετικά τεστ ανεξάρτητα από το αν εκείνο το διάστημα τρέχει κάποιος σχετικός διαγωνισμός. Είναι σημαντικά βήματα στον εξυγχρονισμό των διαδικασιών του ΑΣΕΠ. Τονίζω ότι στηρίζουμε με αυτόν τον τρόπο το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, το οποίο έχει, νομίζω, αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι μπορεί να εγγυάται το αδιάβλητο των διαδικασιών. Ο σκοπός μας όμως τώρα είναι η επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών, και σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν οι πρωτοβουλίες στις οποίες θα εισηγηθεί το Υπουργείο. Για το Ταμείο Ανάκαμψης μίλησα ήδη. Θα πω μόνο μοιραστώ μαζί σας μόνο μία ακόμα σκέψη. Όσο πιο επιτυχημένη συνολικά είναι η απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης με μετρήσιμα αποτελέσματα, τα οποία θα υποστηρίζουν την ανάπτυξη, τη βελτίωση των υποδομών, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, τη μείωση των ανισοτήτων, τόσο πιο πολύ θα ενισχύεται και η επιχειρηματολογία μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν πρέπει να είναι απλά ένα μοναδικό εργαλείο το οποίο δημιουργήθηκε μετά τον κορονοϊό, αλλά μπορεί να αποκτήσει και διάδοχο κάποια στιγμή στο μέλλον. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει όχι μόνο η Ελλάδα, όλες οι χώρες να αποδείξουν σε αυτούς οι οποίοι είναι πιο φιδωλοί με αποφάσεις που εμπλέκουν την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά
στην χρηματοδότηση τέτοιων πρωτοβουλειών, ότι πράγματι τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να πιάνουν ουσιαστικά τόπο, και γι' αυτό και νομίζω ότι έχουμε όλοι μια υποχρέωση να ενισχύσουμε την δουλειά την οποία κάνει ο κύριος Παπαθανάσης, ώστε να μην έχουμε καθυστερήσεις και να υλοποιούμε και να τις μεταρρυθμίσεις και να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι απέναντι στα πολλά ορόσημα τα οποία έχουμε ακόμα μπροστά μας.